Η Κρήτη παράγει πολύ υψηλής ποιότητας παρθένο ελαιόλαδο που θα πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόριο οφθαλμού, καθώς μια σειρά από σημαντικούς παράγοντες δίνουν προστιθέμενη αξία στον πράσινο χρυσό του νησιού που έχει ήδη κατακτήσει μια θέση στις διεθνείς αγορές. Αυτό προκύπτει και από τη φετινή επεξεργασία των 110 δειγμάτων κρητικού ελαιολάδου που γίνεται τις τελευταίες ώρες στο οργανοληπτικό εργαστήριο Κρήτη στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου, με αφορμή την αυριανή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 1ου κατά σειρά Παγκρίτιου διαγωνισμού τυποποιημένου ελαιολάδου που θα γίνει στο Ηράκλειο. Πρέπει να προσέχουν όλες τις διαδικασίες και στον ελαιώνα, και στο ελαιοτριβείο και στην έπειτα διακίνηση του ελαιολάδου, δηλαδή στη συντηρησή του, την αποθηκευσή του, τη μεταφορά του. Και σημεία που πρέπει να προσέχουν, τι να πω, τα πιο σημαντικά είναι ο καρπός. Πρέπει να είναι υγιής. Όταν, ας πούμε, έχουμε χρονιά που έχουμε δάκο, που φέτος είχαμε ένα θέμα με το δάκο, πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα έγκαιρα. Είναι ο μοναδικός διαγωνισμός παγκοσμίως που προσφέρει στη συνέχεια συμβουλευτικές επί των δειγμάτων. Δηλαδή μπορεί οποιοσδήποτε συμμετέχοντας στο διαγωνισμό, είτε διακρίθηκε ή όχι, να έρθει να δούμε μαζί τα δείγματά του στο εργαστήριο εδώ, να δούμε τι δεν πήγε καλά, τι μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα. Το τελευταίο 48ωρο, 12 επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό επεξεργάζονται τα 110 συνολικά δείγματα ελαιολάδου από τις ποικιλίες της κορονέικης, της τσουνάτης και της χονδρελιάς, ώστε να ξεχωρίσουν τα καλύτερα για τα οποία η παραγωγή και οι τυποποιητές τους θα εξασφαλίσουν το διαβατήριο ποιότητα σε διεθνείς διαγωνισμούς. Ο διαγωνισμός επίσης πραγματικά προσφέρει ποιότητα και γνώση. Και χρόνο με το χρόνο βλέπουμε ότι έχουμε όλο και περισσότερες διακρίσεις. Όσοι διακριθούν δηλαδή σήμερα, αύριο, στον Παγκρήτιο διαγωνισμό, σίγουρα θα διαπρέψουν και στους διεθνείς διαγωνισμούς. Η παραγωγή της Κρήτης, που φέτος είδαν την τιμή του ελαιολάδου να εκτοξεύεται και πάνω από τα 5 ευρώ το λίτρο, θα πρέπει να φροντίσουν τις καλλιέργειές τους καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, όπως αναφέρει στην Κρήτη TV η εμπειρογνώμονας του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έφη Χριστοπούλου, ενώ με αφορμή την παρατεταμένη ανομβρία, η κυρία Χριστοπούλου μίλησε για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και για την ανάγκη λήψης μέτρων αντιμετώπισης. Η κλιματική αλλαγή έχει επιδράσει πολύ στην ποιότητα του ελαιολάδου. Γι' αυτό πρέπει να πάρουμε μέτρα και να γίνουν μελέτες πάνω σε αυτό το κομμάτι, ώστε να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και να μην πάθουμε σοβαρή υποβάθμιση της ποιότητας. Ας πούμε, η ξηρασία τώρα επιδρά πάρα πολύ στον καρπό της ελιάς, διότι η ελιά είναι συρρυκνωμένη πια, και όταν πάει για ελαιοποίηση έτσι, και δεν έχει μεγάλη ποσότητα λαδιού, αλλά και επίσης παρουσιάζει και οργανοληπτικά ελαττώματα.